Μπορεί σε λιγότερο από 2 εβδομάδες να τελειώνουν οι χειμερινές εκτόσεις, αλλά η κίνηση στην τρικαλινή αγορά εξακολουθεί να είναι υποτονική παρά τις προσπάθειες των εμπόρων να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών με διαλυαστικές τιμές. Με εξαίρεση τις 2 πρώτες εβδομάδες που υπήρξε ένα ικανοποιητικό αγοριστικό ενδιαφέρον, το υπόλοιπο διάστημα μέχρι και σήμερα η κίνηση κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Θα πρέπει άμεσα να γίνει κάτι. Και όταν λέμε να γίνει κάτι, να υπάρξει ρευστότητα στην αγορά. Θα δούμε. Υπομονή κάνουμε. Ωστόσο, η υπομονή αυτή δεν μπορεί να υπάρχει για πολύ καιρό. Θα δούμε και από εκεί και πέρα το τι θα γίνει. Δίνουμε ακόμα μία διορία γενικότερα σαν εμπόριο στην καινούργια κυβέρνηση. Αλλά καταλαβαίνετε ότι έχουμε φτάσει πια και οι δυνάμεις μας να εξαντλούνται και θα πρέπει οπωσδήποτε να φωνάξουμε με όση δύναμη μας μένει για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε έως ότου να αλλάξουν κάποια πράγματα. Όπως επισημαίνουν οι καταστηματάρχες, σημαντικό ρόλο στην αρνητική ψυχολογία των καταναλωτών έχει παίξει και η ανακοίνωση των νέων μέτρων για την οικονομία που αποσκοπούν στον περιορισμό του ελλείμματος. Πριν να βγαίνουν οι εκλογές, είπε ότι υπάρχουν λεφτά. Τώρα πού είναι τα λεφτά αυτά που υπάρχουν? Δεν υπάρχουν λεφτά.